Τα σύμπαντα σήμερον χαράς πληρούνται, Χριστός εκτέθη εκ της Παρθένος. Αγαπητοί μου, η Εκκλησία μας διακηρύσει σήμερα με το λόγο του Αγίου Υμνοδούτης ότι τα σύμπαντα γέμισαν με χαρά αυτήν που έλειπε με την εκ Παρθένου γέννηση του Σωτήρος Χριστού. Ένα γεγονός διαρκές, όπως είναι η άχρονος εκ πατρός γέννηση του Κυρίου, κατά την οποία συνεχώς γεννάται, έτσι και η γέννησή του στον χρόνο πραγματοποιείται συνεχώς. Χριστός γεννάται, δοξάσατε, ο ουρανός και η γη σήμερον ηνώθησαν. Άνθρωπος εις ουρανούς, τεχθέντος του Χριστού, σήμερον Θεός, επί γης παραγενόμενος και άνθρωπος εις ουρανούς αναβεύκε. Μέγα θαύμα! Ο Απόστολος Παύλος, κατά τη δοθήσαν από Αγίου Πνεύματος Σοφία, βλέπει και θαυμάζει το μυστήριο που γιορτάζουμε σήμερα. Έκλεινε ουρανούς και κατέβη. Σε αυτήν την μεγαλειώδη εικόνα βλέπει τη χάρη, τη γενναιοδορία του Κυρίου. Ενώ ήταν πλούσιος, λέει, επτόχευσε εκ ουσίως για να πλουτίσει ο πάμπτωχος πνευματικά άνθρωπος. Όλα συμβαίνουν με ακρίβεια όταν θέλει ο Θεός. Αυτή η εσχάτη πτωχία του Κυρίου ονομάζεται και κένωση. Χωρίς κένωση δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί το μυστήριο της ενανθρωπίσεώς του. Με ποιον άλλον τρόπο θα μπορούσαν να πέσουν συγχρόνως 10 ή 100 ήλιοι πάνω στη γη? Μόνο με την κένωση. Η δε κένωσή του αρχίζει από την εκπνεύματος Αγίου σύλληψή του κατά την ημέρα του Ευαγγελισμού, συνεχίζει με τη γέννησή του στο σπήλαιο της Βηθλεέμ και ανέρχεται μέχρι την κορυφή των γεγονότων που είναι η ενσταυρό Θεία Κένωσης χωρίς να γίνει κάρβουνο η γη. Η λέξη κένωση με το τόσο άδειο περιεχόμενό της αποκτά μεγαλειώδες γέμισμα με την πράξη του Κυρίου μας. Πράγματι, ως λέξη, στα έγκριτα λεξικά μας, κένωση σημαίνει το εντελώς άδειο. Άδεια χέρια, άδειο στομάχι, άδειο κεφάλι, άδειο σπίτι, άδειο ψυγείο, άδειο ταμείο, άδειο πορτοφόλι. Γενικά, είναι το μάταιο και άκαρπο. Και με όποια λέξη συνδεθεί το κενός, σημαίνει το πολύ άδειο. Ας αναφέρουμε μόνο την γενοδοξία. Όμως, στο μέγα μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Κυρίου, η κένωση σημαίνει όλη τη μεγαλειώδη βούληση του Θεού Πατρός να αποστείλει το μονογενή Υιό Του για να σώσει τον άνθρωπο. Εν μορφή Θεού υπάρχουν ούχ αρπαγώνει γίσατο το είναι ίσα Θεό, αλλά αυτόν εκένωσε μορφή δούλου λαβών εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος. Και μόνο το γεγονός ότι εισήλθε στη χωμάτινη διάσταση του ανθρώπου είναι η εσχάτη ταπείνωση. Σαρκοφόρος Θεός. Μόνο σε στιγμές του επίγειου βίου του Κυρίου έχουμε κάποιες σημαντικές υπογραμμίσεις του κενοθέντος μεγαλείου του. Έχουμε τη φανέρωση της Αγίας Τριάδος κατά τη βάπτιση και στο γεγονός της μεταμορφώσεως, όπου οι παρόντες μαθητές αλλοιώθηκαν τη Θεία Αλλίωση ώστε δεν ήξεραν τι έλεγαν. Οι λόγοι των Αγίων μας για την κένωση του Κυρίου υπογραμμίζουν με θαυμασμό το γεγονός. Αφού καταδέχτηκε μία φορά να γίνει άνθρωπος, ο Χριστός πέρασε από όλα τα ευτελή για να καταπατήσει την ανθρώπινη αλαζονία. Όλη η επίγεια πορεία του Χριστού ήταν μια διαρκής κένωση, μια αλυσίδα με κρίκους πράξεων συνεχούς κενώσεως. Κένωση ήταν και όταν δάκρυσε ανθρωπίνος ή όταν ρωτούσε πού είναι θαμμένος ο Λάζαρος ή όταν κορασμένος καθόταν στο φρέα της Σαμαρίας ή όταν με το σάλιο του έφτιαχνε λάσπη για να φτιάξει μάτια στον εκγενετή τυφλό.
παντού και συνεχώς διέρχεται από απίθανα περιστατικά και νόσεως για να σώσει τον άνθρωπο. Τι μεγαλείο είδε και το θαύμασε τόσο εκείνος ο εκατόνταρχος όταν του είπε πως δεν αξίζει να εισέλθεις στον οίκο μου, αλλά πες ένα λόγο εδώ που είσαι και θα γιατρευτεί ο δούλος μου. Τέλος ο Μέγας Χρυσόστομος δεν διστάζει να κάνει και μια παράτολμη σύγκριση μεταξύ Θεού και ανθρώπου για να τονίσει την τεράστια εκένωση του Χριστού με την ενανθρώπισή του, βάζοντας ως μέσο συγκρίσεως τα κουνούπια. Αναρωτιέται πώς η τάχα να είναι η διαφορά μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Τάχα να είναι όση είναι η διαφορά μεταξύ ανθρώπου και κουνουπιών ή είναι πολύ περισσότεροι. Είναι ολοφάνερο ότι ο άνθρωπος με τα κουνούπια έχει μια κάποια υπαρκτή αναλογία. Όμως η διαφορά Θεού και ανθρώπου είναι απείρως χαώδης. Θεός και άνθρωπος δεν έχουν καμία σύγκριση. Αυτήν τη χαώδη διαφορά γέμισε με την γένωσή του ο Κύριος, γενόμενος ως άνθρωπος υπό Μαρίας της Παρθένου εν Βιθλεέμ της Ιουδαίας, διότι όπου Θεός βούλεται νικάται φύσεως τάξης και γίνονται όλα θεοπρεπώς. Αγαπητοί μου, σήμερα εορτάζουμε αυτό το μέγα γεγονός του καινοθέντος μεγαλείου του Κυρίου μας με τον ερχομό του στη γη. Αυτό δίνει και το νόημα στη γιορτή, δηλαδή πώς να γιορτάσουμε και πώς να γιορτάζουμε και πώς να μην γιορτάζουμε, πώς να ζούμε και τι να αποφεύγουμε, ποιο είναι το μεγάλο και ποιο είναι το μικρό, ποιο είναι το ψεύτικο και ποιο είναι το αληθινό. Τέλος, αυτού ακούεται. Ας βάλουμε ως γέμισμα της ζωής μας τη μεγαλειώδη κένωση του Χριστού μας και τότε όλα γύρω μας και μέσα μας θα γλυκάνουν, θα διορθωθούν και θα αγιαστούν. Μετεόρτιον ευχών, εν Χριστώ γεννηθέντη, ο Μητροπολίτης Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας Θεόπουλος.